Στον πρώτο ημιτελικό είχε επικρατήσει η καλτούρα και εδώ βλέπουμε το πρώτο γκολ. Ο Γιώργος Κοντόσταυλος με ένα εξαιρετικό σουτ στο γάμα του Πράσο θα γράψει το 1-0. Με πάσα. Το σουτ λίγο πάνω από τα δοκάρια του Βάγκερ. Βάγκερ Όθωνας οδηγεί 3-2. Θα δώσει την μπάλα στον κύριο. Και όχι, κυρίες και κύριοι, και πάλι ο Πράσος. MVP της ΑΣΑΠ Χόλα. Πραγματικά, αν για κάποιο λόγο είναι μέσα στο παιχνίδι ΑΣΑΠ Χόλα, είναι ο τερματοφύλακάς τους. Τι έχει πιάσει, κυρίες και κύριοι. Φρεντερίκο θα δώσει την μπάλα. Ένα καταπληκτικό σουτ από τον Κυριακίδη, ο οποίος... Αυτό ήθελα να πω, Δημήτρη μου, ότι η ποιότητα της καλτούρα δεν δίνει... Θα βγει στην αντεπίθεση ο Σαριανόπουλος. Θα καθυστερήσει, θα δώσει την μπάλα στον Όθωνα, ο οποίος θα ξαναδώσει τον Σαριανόπουλο. Θα προσπαθήσει να σουτάρει ένα γκολ από τον Κυριακίδη, ο οποίος θα πάρει έτοιμο γκολ από τον Σαριανόπουλο σε μια προσπάθεια για σουτ από τον Σαριανόπουλο. Ο παίκτης θα περάσει τον Παπαγεωργίου. Νόπουλος. Την πάσα και ένα καταπληκτικό γκολ το οποίο θα διευρύνει κι άλλο το σκορ από μεριά της Καλτούρα. Μια καταπληκτική παράλληλη πάσα που κάνει εύκολο το έργο για τον Βλυσίδη, τον Χρήστο, ο οποίος είναι, αν δεν κάνω λάθος, ο πρώτος σκόρερ της διοργάνωσης. Είναι η Καλτούρα. Ούτε ένα γκολ. Κι όμως γκολ για την ΑΣΑΠ Χόλα. Ο Ιωάννου, νομίζω. Ιωάννου. Ο Κώστας Ιωάννου θα κάνει το γκολ της τιμής, αυτό που έλεγα. Το γκολ της τιμής. Μάλιστα, όπως είπε τον Όθωνα. Σουτ και γκολ από τον Κοντόσταυλο, ο οποίος θα κάνει ένα βολπλανέ, το οποίο του ήρθε η μπάλα από το πουθενά στην κυριολεξία. Καταπληκτική διεξία, η οποία ακόμα και σε αυτό το λεπτό, στο 24ο λεπτό, είναι σε φυλακή. Ένα γκολ, την ΑΣΑΠ Χόλα, κάνει το 2-5, μικραίνει την ψαλίδα. Ο Παπαγεωργίου θα κάνει το... Σκεντάει. Μούτσο. Σκεντάει. Οδηγεί σουτ. Γκολ από το Σκεντάει. Το 17. Καταπληκτικό σλάλομ. Ο οποίο καταλήγει σε σουτ. Αν θα καταφέρει. Σουτ. Παραλίγο. Θα γίνει σοφάριση. Στην τελευταίο σουτ του παιχνιδιού. Για να δούμε το Σκιντάι, θα βάλει τον γκολ. Γκολ ο Σκιντάι, τέλος του παιχνίδι, 2-0, buzzer beater. Ωραίο παιχνίδι παρακολουθήσαμε. Θα δούμε, θεωρώ, μία παιχνιδάρα στο τελικό. Με δύο πολύ καλές ομάδες. Η μία έχει πολύ με εμπειρία. Με παίκτες όπως ο Μπεγκάι, ο Σκιντάι.